Επιστρέψαμε πάλι εδώ στη Euro τηλεόραση, το μεγάλο κανάλι της Κεντρικής Μακεδονίας, στην εκπομπή Hashtag. Η τελευταία ετικέτα της εκπομπής, τα σχόλια όπως πάντα, με τον κύριο Ρίγα Φεραίο από το συγκρότημα της Euro τηλεόρασης και της εφημερίδας Ανατροπή. Καλώς ήρθατε, ευχαριστώ που είστε και σήμερα εδώ μαζί μας και θα ήθελα να ξεκινήσουμε το πρώτο σχόλιο από το πόθεν έσχες και τα όσα διαβάσαμε αυτές τις ημέρες για τους πολιτικούς αρχηγούς και τους βουλευτές που βγήκε για ακόμη μια χρονιά από το Ελληνικό Κοινοβούλιο. Αγαπητέ Βασίλη, επειδή πάντοτε θα λέω την αλήθεια ή για αυτά που σκέφτομαι τέλος πάντων, πολλές φορές μπορώ να σας αναχωρώ. Λοιπόν, βλέπουμε το πόθεν έσχες και βλέπουμε τους πολιτικούς αρχηγούς, τους υπουργούς, τους βουλευτές, λοιπόν, να δηλώνουν να έχουν μια οικονομική άνεση χωρίς να έχουν την αντιστοιχία με οποιοδήποτε κομμάτι του ελληνικού λαού. Σε κάτι το οποίο εσείς οι δημοσιογράφοι δεν το ακουμπάτε και δεν το μιλάτε κάνοντας μόνο μία ανάγνωση, βλέπουμε τους περισσότερους ότι έχουν ένα μεγάλο δανεισμό και κανείς δεν σκέφτεται ή κανείς δεν προβληματίζεται γιατί υπάρχει αυτός ο δανεισμός. Όποιος είναι στην ελεύθερη αγορά, αλλά και οι υπόλοιποι άνθρωποι οι οποίοι εκφράζουν τη γνώμη τους και δεν μπορούν να την πούνε δυνατά, να πω εγώ τη δικιά μου τη σκέψη. Ο δανεισμός, στον οποίο δεν τον ακουμπάει κανένας, επειδή δεν μπορούν να πάρουν ένα ακίνητο ή να το δικαιολογήσουν, το πρώτο πράγμα που φτιάχνανε έως σήμερα, κάτι το οποίο γινόταν κατά κόρο την προηγούμενη δεκαετία, ήταν να πάρουν ένα δάνειο, από το δάνειο να αγοράσουν το σπίτι και κάποια στιγμή ως διαμαγείας το δάνειο δεν υπήρχε στην τράπεζα γιατί είχε εξοφληθεί. Κανείς δεν ρώτησε πώς πληρώθηκε αυτό το δάνειο. Και τα παραδείγματα είναι πολλά. Αν θέλετε να πω ένα, το πιο βασικό και το πιο μεγάλο. Πώς μια ολόκληρη αυτοκρατορία, η αυτοκρατορία στα μέσα μαζικής ενημέρωσης του κυρίου Λαμπράκη μεταβιβάστηκε σε μία νύχτα στον κύριο Ψυχάρη, παίρνοντας τότε ένα τεράστιο δάνειο. Κανείς δεν σκέφτηκε πώς πληρώθηκε αυτό το δάνειο, κύριε Σαρογιαννίδη. Μάλιστα. Αυτό το πράγμα τι σημαίνει, ότι όλοι όσοι είναι σήμερα βουλευτές, από τη στιγμή που το επιτρέπει ο νομοθέτης, δεν έχουν το δικαίωμα ή δεν πρέπει να δανείζονται από τις τράπεζες όπως δανείζεται ο κάθε πολίτης ή δανείστηκε ή μεγάλες επιχειρήσεις. Εγώ θα ήθελα να ξέρω αν εσείς πάτε σήμερα σε μια τράπεζα ή ένας μέσος αστός ή ένας μέσος επιχειρηματίας, δεν θα πάρουμε κανένα δάνειο. Μπορεί να εξασφαλίσει αυτό το δάνειο που το παίρνει ένας βουλευτής και ένας υπουργός. Αυτό δεν το σκέφτεστε, δηλαδή το πώς γίνεται. Το σκεφτόμαστε αυτό, αλλά βλέπουμε όμως ότι πάρα πολλοί από τους βουλευτές οι οποίοι εκλέχτηκαν είχαν προηγούμενα επαγγελματικές δραστηριότητες και έχουν. Άρα το δικαιολογούν. Από τη στιγμή, εγώ ρωτάω, που το δικαιολογεί ο νόμος, ο νομοθέτης, πού είναι αυτή τη στιγμή το μεμπτό γιατί έχουν δάνεια οι πολιτικοί. Κανένα δεν είναι μεμπτό, ούτε είναι μεμπτό αν είναι κάποιος βουλευτής ή κάποιος αρχηγός κόμματος πλούσιος. Αλλά πώς γίνονται δηλαδή αυτοί να είναι πλούσιοι και οι υπόλοιποι να μην είναι. Σε αυτό συμφωνώ. Πώς γίνεται ο κάθε ένας στο ε9 να έχει 30, 40, 50, 60 ακίνητα ενώ οι υπόλοιποι Έλληνες δεν υπάρχουν. Να πάρετε ένα ποσοστό και τους μετρήσετε τους 300 και βγάλετε ένα μέσο όρο. Πάρετε και 300 Έλληνες από όποια πλευρά και να θέλετε. Πηγαίνοντας στο Εκάλι Κλάπ, πηγαίνοντας οπουδήποτε. Να ξέρετε ότι ο μέσος όρος είναι λιγότερος από ό,τι είναι η πολιτική μας. Αυτό πρέπει να μας βάλει σε σκέψη. Κύριε Φερέ, ήθιστε σε αυτή τη χώρα αυτοί οι οποίοι έχουν στα χέρια τους την εξουσία και διαχειρίζονται την εξουσία ή συνδιαλέγονται με την εξουσία να έχουν πάντοτε να είναι ευνοϊκοί απέναντί τους και οι έχοντες και κατέχοντες τις τράπεζες και οι υπηρεσίες και η δικαιοσύνη και να ευνοούνται. Αν τώρα θέλετε να το βάλουμε σε επίπεδο συζήτησης ότι αυτό πρέπει να αλλάξει και να γίνουμε πιο ευρωπαϊκή και πιο ουδέτερη χώρα, θα συμφωνήσω μαζί σας. Αλλά, εγώ πιστεύω, αγαπητέ Βασίλη, ότι σιγά σιγά αλλάζει. Αλλά αλλάζει συμφωνούμε, σιγά σιγά. Ναι, το ότι φτάσαμε όμως το πόθεν έσχες στο βουλευτό να το βλέπουμε τα τελευταία χρόνια και δεν το γνωρίζαμε ούτε στα χρόνια από τη μεταπολίτευση και μετά, νομίζω ότι έγινε από το 85 και μετά το πόθεν έσχες, έτσι. Να το θεωρήσουμε και κατόρθωμα σε αυτή τη χώρα. Βεβαίως. Να το θεωρήσουμε και κατόρθωμα. Θέλω τώρα την άποψή σου για το flyover που ξεκινάει σύντομα και το τι πρόκειται να συμβεί στη Θεσσαλονίκη. Κατά πόσο αυτό το έργο είναι χρήσιμο, κατά πόσο έπρεπε να γίνει ή με τι προϋποθέσεις και όρους θα έπρεπε να γίνει.
Αγαπητέ Βασίλη, επειδή ζω και κατοικώ και είμαι άνθρωπος του κέντρου ή του Δήμου Θεσσαλονίκης και η εργασία μας βρίσκεται δυτικά της πόλης. Λοιπόν, δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν πρέπει να γίνουν δρόμοι, δεν πρέπει οτιδήποτε φέρνει τον πολιτισμό, οτιδήποτε φέρνει ότι πρέπει να γίνουν νέα έργα. Και ξέρουμε ότι το οποιοδήποτε έργο κάνει κάποια στιγμή μας ταλαιπωρεί, αλλά τέλος πάντων μετά το χαιρόμαστε. Εδώ το συγκεκριμένο κομμάτι ελπίζουμε να μην είναι σαν την υποθαλάσσια της Θεσσαλονίκης. Το ελπίζω αυτό εδώ. Ναι. Λοιπόν, γιατί το ακούσαμε και δεν είναι μόνο η υποθαλάσσια την οποία ο κόσμος το ξεχνά. Εγώ θα σας πω και άλλο κάποιο έργο το οποίο έχει ξεχαστεί. Δεν θα σας πω για το μετρό. Θα σας πω όμως για το περίφημο πάρκινγκ μπροστά στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης ή αλλιώς όπως αποκαλείται σήμερα, στην πλατεία με τα Μάρμαρα, στα οποία ξοδεύτηκαν εκατομμύρια. Κλείσανε πολλές επιχειρήσεις περιμένοντας ότι όταν θα γίνει το πάρκινγκ είναι στη δεκαετία του 80 με 90. Λοιπόν, δοθήκανε τεράστια ποσά. Έγινε όχι η τρύπα του κούβαλα, είναι πολύ μεγαλύτερο το όλο το κομμάτι και στο τέλος πάρκινγκ δεν υπάρχει. Οι επιχειρήσεις κλείσανε, ο κόσμος δεν θυμάται τίποτα. Λοιπόν, ας ελπίσουμε ότι ο συγκεκριμένος δρόμος, λοιπόν, στον οποίο το πρώτο μεμπτό σημείο είναι ότι κάνανε μετρήσεις πότε. Όταν υπήρχε η πανδημία και δεν κυκλοφορούσαν αυτοκίνητα. Εκείνη την εποχή κάνανε τις μετρήσεις και είδανε πόσο... Άρα έχουν λανθασμένη εικόνα. Βεβαίως. Λοιπόν, είχατε προηγουμένως και κατά τύχη το άκουσαν τον προηγούμενο Περιφερειάρχη, οπότε όταν το ρωτήσαμε, το ρώτησα προσωπικά, για ποιο λόγο γίνεται το flyover ή οτιδήποτε άλλο, μας είπαν ότι ήταν μια λύση η οποία θα μπορούσε να προσφέρει στη Θεσσαλονίκη, αλλά υπήρχε και η λύση του κυρίου Σουβλιά, η οποία όμως ήταν τριπλάσια σαν αξία. Δεν πρέπει αυτή η πόλη να πάρει περισσότερα χρήματα και να φτιάχνει ένα δρόμο ο οποίος θα ήταν ένας εξωτερικός περιφερειακός, ο οποίος δεν θα ενοχλούσε την ώρα της κατασκευής. Βεβαίως αυτή τη στιγμή είναι οικονομικότερο, αλλά ο χρόνος που θα χαθεί, οι δουλειές που θα αλλάξουν, να φτιάχνουν έναν μεγάλο για να τον έχουμε για τα υπόλοιπα 20-30 χρόνια. Λοιπόν, ακόμη και ο σημερινός περιφερειακός, ο οποίος δόθηκε στην κυκλοφορία γύρω στο 90-92, μέχρι και σήμερα 30 χρόνια αργότερα, και ευτυχώς που ήταν η κρίση, φτιάχνουμε ανισόπεδους κόμβους. Δηλαδή, ακόμη δεν έχει τελειώσει ο δρόμος ο οποίος έγινε πριν 30 χρόνια. Και σήμερα θέλουμε να πάθουμε 4 χρόνια, λένε. Θα είναι 4 χρόνια, θα είναι 5, θα είναι 6. Αυτό ανάλογα... είπαμε ότι είναι δέσμευση του εργολάβου. Ανάλογα διότι... με τη χρηματοδότηση, κύριε Σαρογιαννίδη. Εγώ θα σας πω ένα εάν παράδειγμα. Ο εργολάβος που το έχει αναλάβει, ο ιδιώτης, δεν το ολοκληρώσει στον χρόνο τον οποίο έχει ορίσει, είναι ΣΔΙΤ, σημαίνει ότι θα δεχθεί ποινές από την τράπεζα η οποία χρηματοδοτεί το έργο. Άρα δεν νομίζω... όμως να χρηματοδοτηθεί. Όπως το βλέπουμε και στο μετρό, γιατί αρχίζαν πλέον να βλέπω ανακοινώσεις ότι θα ξεπεράσουμε και το 24. Μάλιστα. Για ποιο λόγο θα περάσουμε το 24 στο μετρό, που πηγαίνω αλλού και θα ξαναγυρίσω. Ναι. Για ποιο λόγο, γιατί λέει η εταιρεία, ακόμη και να είναι τελειωμένο το έργο, θέλει να έχει ένα χρόνο δοκιμές για να μπορεί να δουλέψει ο σειρμός. Πολύ σωστά. Δεν μπορούμε να το κάνουμε στο μισό χρόνο. Μάχρι να το βοηθηθεί, γιατί για ένα 8ωρο δουλεύουν 2-8 ώρα για να μαθαίνουν τους μηχανοδηγούς, γίνεται αμέσως 6 μήνες. Άρα σημαίνει καθαρά χρηματοδότηση. Τώρα φτάνουμε για το θέμα του flyover. Λοιπόν, δίνοντας μία διαφήμιση σαν κέντρινος λόφος, τι καλά περνάνε τα αυτοκίνητα και τι καλά θα είναι η Θεσσαλονίκη ίσως από 4 χρόνια, λοιπόν, πάνε να το παρουσιάσουν τέλειο. Εγώ θέλω να πάρουν θέση οι βουλευτές, όχι στις εκδηλώσεις να είναι παράγοντες, να πάρουν θέση οι βουλευτές, να πάρουν θέσεις, και δεν έχω τίποτα με τον καινούργιο δήμαρχο, αλλά ειλικρινά το κομμάτι το οποίο θα πάρει τη μεγαλύτερη επιβάρυνση δεν θα είναι ο Δήμος Θερμαϊκού, δεν θα είναι ο Δήμος Ευόσμου, δεν θα είναι ο Δήμος Θεσσαλονίκης. Θα είναι ο Δήμος Θεσσαλονίκης. Θα σας πω και ένα παράδειγμα το οποίο δεν είναι αιχμή. Πριν λίγα χρόνια ήμουν σε μια συγκέντρωση του ΣΒΕ κάτω στην Αθήνα, του Συλλόγου Βιομηχάνων, μαζί με το επιμελητήριο. Και ήμουνα με έναν άνθρωπο από τη Θεσσαλονίκη, ο οποίος αγωνιζόταν τότε για να πάρει τη σύνταξή του. Λοιπόν, έρχονται δύο επιφανείς επιχειρηματίες, τον αγκαλιάζουν, τον λένε αφεντικό, τι κάνεις. Εγώ ήμουν νεαρός εκείνη την εποχή σε ηλικία και με φάνηκε παράξενο. Και δεύτερος μεγάλος επιχειρηματίας, ξέρετε, οι επιχειρηματίες της προηγούμενης 20ετίας των δανείων και των σημερινών που δείχνουν τι έχουν καταλυστέψει από τις τράπεζες. Τον αγκαλιάζει και αυτός εδώ αφεντικό. Και τον ρωτάω με απορία και μου λέει, κοίταξε, δουλεύανε σε μένα.
και εμένα δεν ξέραν για αφεντικό. Οπότε μέχρι και να πεθάνουν, αφεντικό θα φωνάζουν για μένα. Και ρωτάω εγώ τώρα σήμερα τον κύριο Αγγελούδη, γιατί μια εταιρεία είναι η εταιρεία στην οποία εργαζόταν ο κύριος Αγγελούδης. Λοιπόν, θα έχει το καλό του αφεντικού του ή το καλό της πόλης? Θα μας το απαντήσει, φαντάζομαι. Να πάρει θέση, αν και όπως λένε όλοι οι ειδικοί, πρέπει ο Δήμος Θεσσαλονίκης να κινητοποιήσει άμεσα τα αντανακλαστικά του για το flyover, διότι θα πρέπει να ρυθμίσει κυκλοφοριακά ζητήματα που απασχολούν την πόλη, ώστε να μην υπάρχει συμφόρηση της κυκλοφορίας όταν θα υπάρχει αυτή η δυσκολία στον περιφερειακό δρόμο. Και να συνεχίσουμε. Εννοείται. Ότι δεν φταίει μόνο ο Δήμαρχος, δεν θα φταίει ο Δήμαρχος για το κυκλοφοριακό, ότι είναι συλλογικό, έτσι. Για να ξεκαθαρίσουμε, γιατί ο άνθρωπος το αναλαμβάνει, ακόμη δεν μπορεί να μην έχει πάντως εμείς έχουμε ερωτηθεί. Πρέπει να δούμε τι κάνει και η τροχέα. Τι θα κάνει η τροχέα, τι θα κάνει η δημοτική αστυνομία. Λοιπόν, αν δεν λυθούν αυτά τα προβλήματα, δεν μπορεί να προχωρήσει αυτό το έργο. Λοιπόν, και το είχε τονίσει ο κύριος Τζικώστας, ότι πρώτα θα λύσουμε τα προβλήματα τα κυκλοφοριακά και μετά θα πάμε στο flyover. Σωστά. Λοιπόν, εδώ τα λύσαμε τα προβλήματα. Αν τυχόν τα λύσαμε, συγγνώμη για αυτά τα οποία έχω πει μέχρι σήμερα. Ωραία. Αλλά φοβάμαι μην τυχόν και αυτό το έργο μείνει στα χαρτιά, μείνει στο ξεκίνημα και πάθουμε ό,τι έγινε με την υποθαλάσσια. Πάντως εμείς ως τηλεοπτικό σταθμός και ως εκπομπή έχουμε φροντίσει την επόμενη εβδομάδα να έχουμε θέμα το κυκλοφοριακό της Θεσσαλονίκης και να ακούσουμε την άποψη των επιστημόνων και φαντάζομαι μέσα σε αυτά που θα συζητήσουμε να απαντήσουν και σε αυτά τα εύλογα ερωτήματα που εσύ βάζεις. Λοιπόν, Κασελάκης στο ΣΥΡΙΖΑ και Ανδρουλάκης στο ΠΑΣΟΚ συναντήθηκαν. Πιστεύεις ότι υπάρχει πεδίο συνεργασίας μεταξύ αυτών των δύο κομμάτων ή ότι ήταν μια ανούσια συνάντηση καθώς ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται σε μια κατάσταση αποσύνθεσης? Για τον καινούργιο αρχηγό βλέπουμε, εγώ θα μιλήσω βλέποντας το τελευταίο γκάλο που το είδαμε και σήμερα. Ποιον από τους δυο? Και ο Κασελάκης είναι καινούργιος αρχηγός και ο Ανδρουλάκης πρόσφατα. Ο Ανδρουλάκης πλέον έχει γράψει, πηγαίνει στο δεύτερο χρόνο, πέρασε από δύο εκλογές, λοιπόν δεν μπορούμε να τον πούμε. Βγήκε κερδισμένος στο δεύτερο. Ο νεότερος είναι ο κ. Κασελάκης. Λοιπόν, ωραία. Στον οποίο βλέπουμε ότι οι προτιμήσεις δείχνουν να περνάει τον κύριο Ανδρουλάκη. Φοβάμαι ότι θα γίνουν δύο κόμματα στην Ελλάδα, το Δημοκρατικό και το Ρεπουμπλικανικό. Αμερική, λοιπόν, ναι. Και ένας από τους δύο θα ηγείται του Δημοκρατικού Κόμματος. Αυτή είναι η άποψή μου για το κομμάτι του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ. Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις απόψεις σου. Χαίρομαι που βάζεις πάντα έτσι το κερασάκι στην τούρτα στην εκπομπή. Και την επόμενη εβδομάδα φαντάζομαι με τις εξελίξεις που έχουμε να ψάξουμε να βρούμε τις απαντήσεις στα κέρια ερωτήματα τα οποία μας έχεις θέσει. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Σαργιά. Και εγώ ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σου. Ένα μεγάλο ευχαριστώ και σε εσάς κυρίες και κύριοι που ήσταν και σήμερα εδώ στη Euro Τηλεόραση. Από εμένα και το σκηνοθέτη της εκπομπής, τον Δημήτρη τον Λεπενιώτη, να είστε καλά. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας την επόμενη εβδομάδα.